ο συναγερμός στην 114 πτέρυγα μάχη ΣΥΧΗ. Πιλότοι και υπόλογοι τρέχουν στα υπόστεγα. Είναι ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο, καθώς άγνωστα ίχνη έχουν εισέλθει στον ελληνικό εναέριο χώρο. Οι κινήσεις γίνονται μηχανικά. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο χειριστής έχει δεθεί στο κάθισμα του Mirage 2005 και κινεί τον κινητήρα. Είμαστε σε επιφυλακή. Περιμένουμε πότε θα χτυπήσει το τηλέφωνο για να μας δώσουν οδηγίες στο ΕΚΑΕ. Τη στιγμή που χτυπήσει το τηλέφωνο, μας αυξάνει την ετοιμότητα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πάμε στα αεροπλάνα, είτε θα είμαστε των δύο, είτε θα κινήσουμε, είτε θα πάρουμε γραμμή, είτε θα απογειωθούμε ανάλογα με τις οδηγίες του ΕΚΑΕ. Είμαστε σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο scramble. Όταν δοθεί αυτό, εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την πτυτικότητα του αεροσκάφους, να είναι έτοιμο δηλαδή για την ταχύτερη δυνατή απογείωση. Πρέπει να εκτελέσει μια σειρά ενεργειών με μεγάλη ακρίβεια και χωρίς περιθώρια λάθους, καθώς ένα λάθος στο τεχνικό κομμάτι μπορεί να οδηγήσει σε ματέωση της πτήσης. Ανάλογα τον διαχωρισμό που έχουμε μετά την απογείωση, βρισκόμαστε άμεσα visual σε ένα visual σχηματισμό, δηλαδή βλεπόμαστε μεταξύ μας και ακολουθούμε εν συνεχεία τις οδηγίες του ΕΚΑΕ. Όταν οι πιλότοι των Mirage συναντάνε το άγνωστο ίχνος, έχει φτάσει κρίσιμη στιγμή. Τίποτα δεν μετράει παρά μόνο η εκτέλεση της αποστολής απέναντι σε αντιπάλους που δυνητικά μπορεί να αποβούν ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Στις περισσότερες περιπτώσεις πηγαίνουμε κοντά, βλέπουμε τι οπλισμό έχουν, τι αεροπλάνα είναι και από εκεί και πέρα συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες του ΕΚΑΕ. Όπως λένε οι ίδιοι χειριστές των Mirage 2000 που καθημερινά πετάνε σε ρέντινες, χώρος για οποιοδήποτε συνέστημα δεν υπάρχει κατά τη διάρκεια της αποστολής. Είμαστε πάντα έτοιμοι για οτιδήποτε. Σίγουρα υπάρχει κίνδυνος, άσχετα αν τις περισσότερες φορές δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά δεν ξέρουμε σήμερα ή αύριο αν έχουν σκοπό να κάνουν κάτι απέναντι. Μετά την απογείωση του αεροσκάφους, αισθανόμαστε ηθική ικανοποίηση και περηφάνεια για την επίτευξη του στόχου. Πληρώματα των πολεμικών αεροσκαφών βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση συναγερμού. Αυτό όμως που είναι διάχυτο σε όποιον βρεθεί κοντά στους ανθρώπους πολεμικής αεροπορίας είναι ότι η διατήρηση της αποτροπής αποτελεί ιερό καθήκον. Έχουμε ένα χρέος να κάνουμε τον υπτάμενο να νιώσει την εμπιστοσύνη του επάνω μας, έτσι ώστε να νιώσει έτοιμος να απογειωθεί και να αναχαιτήσει τον εχθρό. Μπήκαμε στη σχολή με αυτό στο σκεπτικό μας και στο κεφάλι μας, το να κάποια στιγμή να φύλαμε ρέντινες και να είμαστε οι εγγυητές των εθνικών μας συνόρων. Κατευθείαν το στρες ανεβαίνει στο 100% με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους καθημερινούς εχθρούς που αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.